Από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ο βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Αμυρίδης, είχε ανακοινώσει μέσω της Δίων Τηλεόρασης τη συνάντηση που επρόκειτο να έχει με τη Διευθύντρια της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και με την επιβλέπουσα από πλευράς της Διαχειριστικής Αρχής του έργου κατασκευής αποχετευτικού δικτύου του Δήμου Ανατολικού Ολύμπου. Ένα πολύ μεγάλο έργο είναι η αποχέτευση της Νότιας Πιερίας, το οποίο παρακολουθώ και έχω συνάντηση και την Τρίτη με τους αρμόδιους υπεύθυνους, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε μια παράταση, μην χάσουμε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή για το βιολογικό. Όχι το βιολογικό, για την αποχέτευση. Τα εξωτερικά δίκτυα, την υλοποίηση του έργου στους σπόρους, του Νέου Παντελεήμονα, τη Σκοτίνα, τη Λεπτοκαριά. Κινδυνεύει το έργο. Κινδυνεύει να πενταχθεί, γιατί ολοκληρώνει τη διαδικασία στις 31-12. Αγώνας δικός μου είναι, φαντάζομαι και των συναδέρφων, να μπορεί αυτό να πάρει μια παράταση. Επισκέφθηκα σήμερα και την περιοχή του έργου, επισκέφθηκα και την υπηρεσία και για να έχω πλήρη άποψη. Είχα ζητήσει ραντεβού με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και με το τμήμα με τους επιβλέποντες και τη διευθύντρια μου και έχω κλείσει ραντεβού για την Τρίτη το πρωί ώστε να συζητήσουμε αν μπορούμε να πάρουμε κάποια πράγματα. Καθυστερήσει το έργο είναι και η αρχαιολογική υπηρεσία. Καθυστέρησε κανένα χρόνο να δώσει την αντεβή να περάσει. Η επίβλεψη του έργου, από, τουλάχιστον όσον αφορά σε κάποιες διευκολύνσεις πρέπει να κάνει προς την υπηρεσία η τοπική αρχή και δεν έγινε. Πάντα το ελληνικό δαιμόνιο ως προς τις αβελτηρίες και ως προς την υλοποίηση που λέμε έχουμε χρόνο και ο χρόνος ποτέ δεν θα φτάσει και αυτό το έργο τουλάχιστον τεράστιο και πρέπει να γίνει. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Και πέρα θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο και με το βιολογικό. Παραδόθηκε ένας βιολογικός αλλού, ακούμε ότι κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει με αυτό το βιολογικό. Άκρη δεν μπορεί να θα βρούμε. Να, σίγουρα, μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε, θα βρούμε άκρη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά και την επιστολή του Προέδρου της ΔΕΙΑΝΟ προς τον βουλευτή Πιερίας, με την οποία ζητούσε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης στην περιοχή, καθώς και την εξασφάλιση χρηματοδότησης άλλων έργων, αναγκαίων όμως για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Όπως προέκυψε από τη συνάντηση με τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, το αποχετευτικό σύστημα του Δήμου Ανατολικού Ολύμπου είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2009. Ημερομηνία κατά την οποία σταματά οριστικά η εισρωή χρημάτων για έργα που χρηματοδοτούνται από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, όπως το συγκεκριμένο. Το υπόλοιπο της κοινοτικής χρηματοδότησης, το οποίο δεν θα εκταμιευθεί, πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο δεν ολοκληρώνεται και τα χρήματα έχουν χαθεί, ανέφερε ο βουλευτής Πιερίας Γιάννης Αμυρίδης, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα για εξεύρεση άμεσης λύσης. Είναι ορατός ο κίνδυνος για τη χώρα μας να κληθεί να επιστρέψει όσα χρήματα δαπανήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και του βιολογικού καθαρισμού, αν αυτά τα δύο έργα δεν τεθούν σε λειτουργία μέχρι την άνοιξη του 2010. Η άμεση λειτουργία αυτών των έργων είναι απολύτως απαραίτητη, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αμυρίδης. Ζήτησε λοιπόν τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικού Ολύμπου με τη συμμετοχή των βουλευτών, του Νομάρχη, των διοικήσεων της ΔΕΙΑΝΟ και του Συνδέσμου Νότιας Πιερίας, ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις ελλείψεις του βιολογικού καθαρισμού, καθώς και για το ποιες είναι οι δυνατότητες και οι προθέσεις όλων των παραγόντων για την εξεύρεση του απαραίτητου ποσού που θα ολοκληρώσει μέχρι την ερχόμενη άνοιξη το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Ανατολικού Ολύμπου, υπογράμμισε ο κ. Αμυρίδης και συνέχισε ότι το έργο είναι μεγάλης σημασίας για την περιοχή που θέλει να στηρίξει την οικονομική, κοινωνική ανάπτυξή της στην προστασία του φυσικού της πλούτου.